τόσο από τις παρεμβάσεις μας, όλων των βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Κομμουνιστικού Κόμματος, που τοποθετήθηκαν και στη βάση των οξυμένων προβλημάτων των διαφόρων περιοχών στη χώρα μας, των δημόσιων μονάδων υγείας, είτε της πρωτοβάθμιας είτε της δευτεροβάθμιας, από τον Υπουργό, δεν ακούσαμε σχεδόν τίποτα σε σχέση με το διατάφτα, να το πω έτσι, της επίκαιρης επερώτησης, τα ζητήματα δηλαδή που βάζουμε, του πλαισίου αν θέλετε, που φυσικά το καταθέτουμε και στο λαό για διεκδίκηση. Αν εξαιρέσω τα ζητήματα του προσωπικού και των απογευματινών χειρουργείων, το άλλο, το μεγαλύτερο κομμάτι αναλώθηκε στο περί καπιταλισμού, τους διθυράμβους για τον καπιταλισμό και πόσο αγαπά αυτό το σύστημα ο κύριος Υπουργός που το υπηρετεί με ευλάβεια και πόσο αντίθετος μας δήλωσε για το σοσιαλισμό. Επιτρέψτε μου όμως, δείτε, τα νοσοκομεία, τα δημόσια νοσοκομεία. Γνωστή η κατάσταση, όμως πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Το είπαμε, διαλυμένη κατάσταση, προσωπικό, υλικοτεχνική υποδομή. Δεν υπάρχει, το ξέρετε. Δεν κάνετε τίποτα, συνειδητή επιλογή σας. Λέει ο κύριος Πλεύρης για παράδειγμα, οι αριθμοί λέει ευημερούν. Απαντάμε, μόνο που οι ασθενείς δεν το αντιλαμβάνονται, κύριε Πλεύρη και κύριοι της κυβέρνησης, δεν το αντιλαμβάνονται και στην πράξη και το βλέπουν τα ανάποδα. Για παράδειγμα, μπορεί να έχουν γραφτεί 5 εκατομμύρια στους προσωπικούς γιατρούς, περίπου τόσος είναι ο αριθμός, όμως ειλικρινά θα είχε ενδιαφέρον να μας λέγατε και τι είδους υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας έχουν έστω αυτοί οι εγγεγραμμένοι. Λοιπόν, όπως επίσης για τα απογευματινά χειρουργεία που προτίθεται ξανά να νομοθετήσει η κυβέρνηση και μάλιστα εδώ ακούσαμε και μία έτσι, όχι διαφορά, αλλά μία μεταξύ του κυρίου Πλεύρη και του κυρίου Γεωργιάδη, ποιος το έκανε, ποιος θα το κάνει, πρώτος, αυτό λίγο βέβαια έχει σημασία. Το ζήτημα και αυτό που προβλέπεται μέσα από το νομοσχέδιο που έρχεται, αν δεν είναι ισότιμο, που δεν είναι ισότιμο, και δεν τους, όπως λέτε, να πληρώνουν μόνο οι ασθενείς με χειρουργικές παθήσεις, γιατί τώρα εσείς τι έρχεστε και με το νομοσχέδιο που πρόκειται να συζητήσουμε εδώ στη Βουλή, ότι οι ασθενείς με χειρουργικές παθήσεις που θα πληρώνουν, έτσι, και είναι ανισοτιμία φυσικά απέναντι στους άλλους που θα παραμένουν στη λίστα της λίστας λοιπόν της ντροπής. Τώρα τι κάνετε, κάνετε ένα βήμα ακόμα εσείς και δίνετε τη δυνατότητα στους γιατρούς των δημόσιων νοσοκομείων να μπορούν να λειτουργούν εκτός προκειμένου να υπάρχει και εκεί μια ισοτιμία, να πληρώνουν και οι ασθενείς για παθολογικά προβλήματα και άλλα πολλά. Λέτε δεν περισσεύουν γιατροί. Αυτό μας είπε και ο Υπουργός. Για να ανοίξουν, για παράδειγμα, τα κλειστά χειρουργικά τραπέζα, αλλά και τα άλλα προβλήματα που έχουν τα νοσοκομεία στη χώρα με τις τεράστιες ελλείψεις σε ιατρικό και όχι μόνο και λοιπό προσωπικό. Αλλά ως διαμαγείας περισσεύουν για τα επιπληρωμή απογευματινά χειρουργία. Λοιπόν, αφού υπάρχουν γιατροί, ας χειρουργούν και το απόγευμα, χωρίς, λέμε εμείς για παράδειγμα, χωρίς καμία πληρωμή από τους ασθενείς. Γιατί δεν το κάνετε? Αλλά βάζετε το λαό να πληρώνει. Μέρος του, όσοι θα έχουν και αν έχουν. Έμεσα εκβιασμός είναι αυτός βέβαια. Σε ό,τι αφορά τον κύριο Γεωργιάδη για το ΚΑΤ, δεν είναι εδώ. Ναι, έδωσε ο κύριος Γεωργιάδης σήμερα, πριν λίγη ώρα δηλαδή που μίλησε, έδωσε την ελευθερία που χαρακτηρίζει τον καπιταλισμό στους υγειονομικούς του ΚΑΤ. Όντως, ναι. Οι οποίοι τι έκαναν, όπως είπε και ο Υπουργός, δήλωσαν όλη συμμετοχή στα απογευματινά χειρουργεία. Έτσι λοιπόν, μόλις πριν λίγη ώρα μάθαμε από τον Υπουργό ότι μέχρι χθες στο ΚΑΤ υπήρχε σοσιαλισμός, που δεν επέτρεπε την ελευθερία στους υγειονομικούς. Αυτό, κύριε Βαρτζόπουλε, λέγεται τρικυμία εν κρανίο. Δεν θα χρησιμοποιήσω άλλους όρους. Όντως όμως στο σοσιαλισμό δεν είχαν την ελευθερία να πληρώνουν οι ασθενείς, να είναι σε λίστες αναμονής για παράδειγμα. Λοιπόν, τέτοια ελευθερία να τη χαίρεστε, κύριε της κυβέρνησης, και
ο λαός ας βγάλει τα συμπεράσματά του. Δύο λόγια, κύριε Πρόεδρε, δύο λόγια στα γρήγορα. Σε ό,τι αφορά τις πληρωμές των 1 και των 3 ευρώ, δείτε τα επίσημα στοιχεία του ΟΗΟΠΗ, αυτά έχουμε στη διάθεσή μας το έτος 2016. Μαστογραφίες για 4 τομείς των εργαστηριακών εξετάσεων. Μαστογραφίες μαγνητικές, αξονικές, PET scan. Σύνολο πλήρωσαν οι ασθενείς, γιατί το μεγαλύτερο ποσοστό, 70 και μέσο όρο όλων αυτών των εξετάσεων, γίνονται στον ιδιωτικό τομέα, διότι δεν υπάρχουν υποδομές στα δημόσια νοσοκομεία. Λοιπόν, πληρώσανε 23,5 εκατομμύρια. Τώρα με το 3 ευρώ που βάζετε θα εισπραχθούν και άλλα 5,5 εκατομμύρια, τα οποία 5,5 εκατομμύρια θα αφαιρεθούν αφενός μένα στις τσέπες των ασθενών και που θα πηγαίνουν 100% στις τσέπες των επιχειρηματιών στην υγεία, για το συνολικό ποσό που θα αφαιρείται από τις υποχρεωτικές επιστροφές του clawback των επιχειρηματιών προς τον ΕΟΠΗ. Άρα λοιπόν, ποιος ωφελείται, ποιος χάνει, το ερώτημα. Και σε ό,τι αφορά την πρωτοβάθμια, κύριε Βαρτζόπουλε, αναφέρομαι σε εσάς γιατί εσείς είστε εδώ, μην παρεξηγηθώ. Δείτε, πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Ποιο είναι το πρώτιστο, να το πω έτσι, ο βασικότερος τομέας που θα πρέπει και έχει φυσικά στην ευθύνη του η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, η πρόληψη. Συμφωνούμε? Δεν είναι η αντιμετώπιση μόνο, κυριαρχεί η πρόληψη, ο τομέας της πρόληψης. Πάμε στην Πάτρα λοιπόν. Εκδηλώθηκαν τα προβλήματα με την μηνυγκίτιδα. Και πριν λίγο καιρό, αλλά και τώρα πρόσφατα. Εδώ τι αναδεικνύεται? Η ανάγκη αφενός, ή μάλλον οι τεράστιες ελλείψεις και σε πρωτοβάθμιο επίπεδο υγειονομικών υπηρεσιών και στα πανεπιστήμια και μέσα στα αστικά κέντρα, και κυρίως το ζήτημα, για παράδειγμα, του εμβολιασμού για το μηνυγκιτιδόκοκο Β, το οποίο θα πρέπει να μπει στον Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού, αλλά κοστίζει, λέτε. Και πρέπει οι οικογένειες, οι μανάδες, οι πατεράδες να πάνε τα παιδιά τους να πληρώνουν 200 και στα παιδιά είναι και 2 βέβαια οι δόσεις. Καταλαβαίνετε που εκτοξεύεται το κόστος. Αντί το κράτος να αναλάβει υπεύθυνα τον εμβολιασμό δωρεάν όλων των παιδιών και ενηλίκων, αν χρειάζεται και όπου χρειάζεται. Κλείνω με αυτό, κύριε Πρόεδρε, εξαιρετικά αφιερωμένο στον κύριο Γεωργιάδη, μια που αναφέρθηκε σε ιδεολογικά ζητήματα, στο σοσιαλισμό και πάει λέγοντας. Η απάντηση λοιπόν για τη βαρβαρότητα του συστήματος αυτού που υπηρετεί ο κύριος Γεωργιάδης και η κυβέρνηση, αλλά και όσα άλλα κόμματα το στηρίζουν, δόθηκε, μία από τις πολλές, αλλά δόθηκε, θα τον γυρίσω λίγα χρόνια πίσω, όχι αιώνες πίσω που μας γύρισε ο κύριος Γεωργιάδης με τον Πλούταρχο. Η απάντηση λοιπόν δόθηκε τη δεκαετία του 1930 με άρθρο για την ουσία του Σοβιετικού Συστήματος Υγείας, και το άρθρο δημοσιεύτηκε το 1937, 20 χρόνια μετά τη Σοσιαλιστική Οκτωβριανή Επανάσταση. Και ποιο ήταν αυτό το άρθρο και ποιος ήταν αυτός? Ο Χένρι Σίγκεριστ, ο οποίος ήταν κορυφαίος ιστορικός της ιατρικής από το 1932 στο 1947 και μάλιστα διευθυντής του Ινστιτούτου Ιστορίας της Ιατρικής του Πανεπιστημίου Τζον Χόπκινς. Όλοι το ξέρετε και θεωρείται κορυφαίο πανεπιστήμιο. Τι είπε εντάχει? Λέει ότι η Σοβιετική Ένωση ήταν το 1937 η πρώτη χώρα. Τα έγραψε το 1937. Η πρώτη χώρα που επιχείρησε την κοινωνικοποίηση της ιατρικής, η πρώτη που έθεσε την προστασία της υγείας όλου του λαού ως αποκλειστική υποχρέωση του κράτους, και το συμπέρασμα είναι ότι αυτό που έχει γίνει σε μόλις 20 χρόνια στη Σοβιετική Ένωση είναι η αρχή μιας νέας περίοδου για την ιστορία της ιατρικής. Όλα όσα επιτεύχθηκαν μέχρι σήμερα σε 5.000 χρόνια της ιστορίας της ιατρικής αντιπροσωπεύουν μόνο την πρώτη περίοδο της ιστορίας τους, την περίοδο της θεραπευτικής ιατρικής. Τώρα μια νέα εποχή, η εποχή της προληπτικής ιατρικής, έχει ξεκινήσει στη Σοβιετική Ένωση το 1937. Άρα λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, κύριε και κύριοι της κυβέρνησης, βαρβαρότητα ή σοσιαλισμός. Αυτό δεν θα το αποφασίσει. Γνωστό. Αυτό μένει ο λαός να το αποφασίσει. Ευχαριστούμε πολύ.